Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Αναστάτωση και διαμαρτυρίες σε Σαμοθράκη και Θάσο για την κατάταξη των νησιών στην ζώνη υψηλής επικινδυνότητας. Αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Αθανάσιος Τσόνης. Το Υπουργείο Τουρισμού ουδέποτε διαχώρισε τα νησιά σε κατηγορίες. Γιώργος Κατρούγκαλος για Εύρο. Η Τουρκία ενδέχεται να δημιουργήσει συνοριακή αφισβήτηση. Τι λέει στην Αλφα Τηλεόραση ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Νίκος Κοτζιάς για Εύρο. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή Ελλάδας. Τι αναφέρει στην Αλφα Τηλεόραση ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον χαρακτηρισμό της Θάσου και της Σαμοθράκης ως νησιά υψηλού κινδύνου για την αντιμετώπιση κρούσματος κορονοϊού σε τουρίστες. Μετά τον χθεσινό θόρυβο, ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο κ. Μάνος Κόνσολας, προχώρησε σε διευκρινήσεις, οι οποίες όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν καθησυχάσει τους νησιώτες. Το Υπουργείο Τουρισμού, όπως είπε, ουδέποτε διαχώρισε τα νησιά σε κατηγορίες ως προς την επικινδυνότητά τους. Μια τέτοια κίνηση δεν θα ήταν απλά εσφαλμένη, αλλά εκτός παύσης λογικής. Θα έστελνε, όπως είπε, λάθος μήνυμα και θα δημιουργούσε λάθος εντυπώσεις. Έντονες αντιδράσεις λοιπόν έχει προκαλέσει η απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού. Όμως το Υπουργείο Τουρισμού διαψεύδει μια τέτοια κίνηση ότι έχει γίνει από τη δική του την πλευρά να κατατάξει τη Σαμοθράκη και τη Θάσο στα νησιά υψηλού κινδύνου λόγω κορονοϊού. Το Υπουργείο Τουρισμού ουδέποτε διαχώρισε τα νησιά σε κατηγορίες ως προς την επικινδυνότητά τους, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα ήταν απλά εσφαλμένη, αλλά εκτός πάσης λογικής. Θα έστελνε, όπως αναφέρει, λάθος μήνυμα και θα δημιουργούσε εντυπώσεις. Εστιάζοντας τη μόνη κατηγοριοποίηση που θα μπορούσαν να κάνουν το Υπουργείο Υγείας και ο ΔΥ, αυτή, όπως εξηγεί, περιορίζεται στην καταγραφή των δυνατοτήτων των δομών υγείας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19 σε κάθε περιφέρεια, αλλά και σε κάθε νησί που αποτελεί τουριστικό προορισμό και με βάση αυτή την καταγραφή να διαμορφωθούν τα επιχειρησιακά σχέδια αλλά και να ενισχυθούν οι δομές υγείας. Στην παρέμβασή του, ο κ. Κόνσολας σημειώνει ότι δεν είναι η ώρα για ανούσιες αντιπαραθέσεις και τεχνητές εντάσεις, καθώς η προσπάθεια επανεκκίνησης του τουρισμού είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια που μας αφορά όλους. Όλοι μαζί θα κερδίσουμε ή όλοι μαζί θα χάσουμε, σημειώνει. Μάλιστα, ο Υφυπουργός εστιάζει στην ασφάλεια της υγείας των πολιτών, των επισκεπτών μας και των εργαζομένων στον τουρισμό, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η κορυφαία προτεραιότητα και θυμίζει ότι γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά. Τέλος, υπογραμμίζει το ρόλο του Υπουργείου Τουρισμού, δηλώνοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια αυτός είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί μέχρι και τις 20 Ιουνίου, μαζί φυσικά με τους ελέγχους που θα γίνουν για την τήρησή τους. Φυσικά και δεν διαχωρίζουμε τα νησιά σε λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνα, τόνισε από τη δική του την πλευρά ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, εκφράζοντας ουσιαστικά την αντίθεσή του στη λογική των ζωνών της νησιωτικής χώρας που δημοσιεύματα χρεώνουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Μιλώντας στον Α, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι σύμφωνα με την πλειοψηφία των ειδικών αναμένεται δεύτερο κύμα επιδημίας μετά το καλοκαίρι. Οι επιστήμονες μας λένε ότι θα υπάρχει δεύτερο κύμα. Την ένταση και το πώς θα έρθει στη χώρα μας μένει να το δούμε. Εμείς υποχρεούμαστε να ετοιμαστούμε για όλα τα σενάρια. Τον Ιανουάριο προβλέψαμε τι έρχεται, γι' αυτό και το αντιμετωπίσαμε με επιτυχία. Παραλαμβάνω λοιπόν, μιλάμε για ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης και πρωτοκόλων για τα νησιά μας. Άρα δεν υπάρχει διαχωρισμός. Και αναλυτικά. Δεν υπάρχει διαχωρισμός δηλαδή στα νησιά. Δεν τα διαχωρίζετε. Φυσικά και όχι, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Θα ήταν παραλογισμός αν το Υπουργείο Τουρισμού προέβαινε σε μια ανακοίνωση κατάταξης των νησιών σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα. Σε χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής επικίνδυνοτητας. Ωστόσο όμως, θέλω να τονίσω ότι για πρώτη φορά, μελετώντας ως βουλευτής Δωδεκανήσου επί 8 χρόνια συναντά την μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου, για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δίνει σαφή κατεύθυνση ότι πρέπει να δυναμώσουν τις δομές υγείας των νησιών. Είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και δεν υπάρχει επικίνδυνο νησί. Αυτό θέλω να το τονίσω.
την ίδια ώρα έντονη η διαμαρτυρία του Δήμου Σαμοθράκης για την κατάταξη των νησιών σε κατηγορίες επικινδυνότητας. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την κατάταξη της Σαμοθράκης στην κατηγορία υψηλού κινδύνου όσον αφορά στη δυνατότητα αντιμετώπισης περιστατικών COVID-19. Η κατάταξη αυτή αποτελεί ταφόπλακα για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού και δεν λαμβάνει υπόψη ούτε την άρτια εκπαίδευση του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, ούτε την εγκύτητα με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ούτε την απουσία κρουσμάτων στο νησί μας. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Σαμοθράκη πλήττεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και θα έπρεπε να τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης από την πολιτεία. Ως εκ τούτου, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την κατηγοριοποίηση των νησιών της χώρας και ζητούμε την άμεση άρση αυτής. Ο Δήμαρχος Νίκος Γαλατούμος. Από τη δική του την πλευρά, ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Μαγιορκίνης, εξηγεί πως η έκφραση επικινδυνότητα δεν ήταν και πάρα πολύ εύστοχη. Σημασία έχει, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είναι η υγειονομική ετοιμότητα που θα επιδείξει το κάθε νησί. Ίσως η έκφραση κινδύνου να μην είναι και πολύ καλή. Αυτό που είναι θέμα υγειονομική ετοιμότητα, θα έλεγα. Κατά πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κρούσμα κάθε γεωγραφική περιοχή. Θα μπορούσε να πει υψηλή υγειονομική ετοιμότητα στα τάδε μέρα, πιο μεσαία υγειονομική στα τάδε μέρα και όχι του κινδύνου. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Η λέξη κινδύνου ίσως δεν ανταποκρίνεται σε κάτι άλλο. Περισσότερο σε ετοιμότητα. Γιατί σου λέει τώρα ο Δήμαρχος Σίμης, που είναι και ωραίος άντρας, όπως ο ίδιος αυτοδιαφημίστηκε προηγουμένως στην εκπομπή μας. Δεν το βλέπω, αλλά δεν έχει σημασία. Λέει, εμείς από τη Ρόδο είμαστε μισή ώρα. Και εσείς στην Αθήνα, από το ένα μέρος στο άλλο, στο άλλο νοσοκομείο, κάνετε μία μισή. Σωστό είναι αυτό. Ναι, το θέμα είναι ότι τα κρούσματα του κορονοϊού δεν αντιμετωπίζονται ως κοινά κρούσματα και θα πρέπει να μεταφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους. Έντονη είναι και η διαμαρτυρία του Δημάρχου της Θάσου, του κ. Ελευθέριου Κυριακίδη, σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατάταξη των νησιών σε κατηγορίες επικινδυνότητας και στην κατάταξη της Θάσου στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας, δηλώνοντας τα εξής. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην κατηγοριοποίηση των τουριστικών προορισμών, η οποία εν τέλει ακυρώνει την εθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη του τομέα του τουρισμού. Θεωρούμε ότι η Θάσος, στην περίπτωση της λήψης απόφασης κατηγοριοποίησης των τουριστικών προορισμών, επιβάλλεται δίκαια να καταταχθεί στην πρώτη κατηγορία, καθώς τη θέση αυτή την έχει κερδίσει από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Πρέπει να γίνει αυτή η κατηγοριοποίηση. Δεν πρέπει να προχωρήσουν σε αυτή την κατηγοριοποίηση των νησιών, εάν αυτό ήταν στην πρόθεσή τους, φυσικά. Και από την άλλη πλευρά, ως δεύτερο σκέλος, ότι εάν υπάρχει αυτή η περίπτωση να προχωρήσουν σε μια τέτοια απόφαση, η Θάσος, με τα δεδομένα που υπάρχουν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταταχθεί στην τελευταία θέση, στην τρίτη θέση, στην θέση υψηλής επικινδυνότητας ή υψηλού κινδύνου, όπως αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα. Δεν αλλάζουμε θεματολογία, διότι έχετε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, πως πραγματικά έχουν προκληθεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Το Υπουργείο Τουρισμού λοιπόν αποφάσισε να κατατάξει τη Σαμοθράκη και τη Θάσο στα νησιά υψηλού κινδύνου λόγω κορονοϊού. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με το όμορφο νησί της Σαμοθράκης. Εκεί μας περιμένει ο Δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Γαλατούμος, για να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Διαβάσαμε πριν από λίγο και την ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή, λέγοντας τι πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και πώς πρέπει να στηρίξει το νησί. Περισσότερα θα μας πει όμως ο κύριος Γαλατούμος. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βασκάκη, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Καταρχήν, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και δεν σας ακούμε μόνο σήμερα. Και σας βλέπουμε και σας ακούμε, κύριε Δήμαρχε. Μάλιστα. Και εγώ χαίρομαι που είμαι ακόμη μια φορά στο σταθμό σας και έχουμε τη δυνατότητα να μας παρακολουθήσει ο κόσμος, να ακούσουμε κι εμείς, να πούμε μάλλον και εμείς, να εκφράσουμε την ανησυχία μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε με το τελευταίο σχετικό δημοσίευμα όσο αφορά από το Υπουργείο Τουρισμού ότι η Σαμοθράκη και η Θάσος είναι σε υψηλή ζώνη λόγω κορονοϊού, νομίζω ότι κάθε άλλο παρά εφησυχασμό μπορούμε να έχουμε. Τώρα, η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε, ότι από χτες μέχρι σήμερα έχουν βγει κάποιες διευκρινήσεις και έχουν υποθεί κάποιες εξηγήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και από τον Υπουργό Υγείας σήμερα το πρωί και από τον Υφυπουργό Τουρισμού και εχθές και σήμερα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Τώρα, πώς προκλήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση, ενώ τα υπουργεία, τα αρμόδια διαψεύδουν το διαχωρισμό, κανείς δεν κατάλαβε. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα δημοσιεύματα, τα οποία έχουν βγει στο φως της επικαιρότητας, μιλούν για τρεις ζώνες. Και μέσα σε αυτές τις ζώνες, και μάλιστα υψηλού κινδύνου, υψηλής επικινδυνότητας, είναι και η Σαμοθράκη. Μάλιστα.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ίσως να μην έγινε σκοπίμως. Δεν ξέρω ποιος πραγματικά φταίει για αυτή την ιστορία. Σημασία έχει όμως ότι η δυσφήμιση έγινε με τον έναν τρόπο ή τον άλλο. Εμείς λοιπόν ζητούμε την αποκατάσταση αυτής της δυσφήμισης. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει επίσημα άρση αυτής της απόφασης. Η Σαμοθράκη προσπαθήσαμε όλο τον καιρό και ήταν νομίζω ο πιο ασφαλής προορισμός και θα παραμείνει ο πιο ασφαλής κατά με προορισμός, γιατί πιστεύω ότι όλο τον καιρό αυτόν που ζούσαμε σε επίπεδο ανησυχίας λόγω πανδημίας είχαμε μηδαμινό αριθμό κρουσμάτων και αυτό οφείλεται σε μια συλλογική προσπάθεια που έγινε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο λιμεναρχείου, αστυνομίας και φυσικά τον πρώτο λόγο τον είχαν η δομή εδώ του Κέντρου Υγείας, η οποία νομίζω μπόρεσε και κατάφερε στα περιστατικά τα οποία θεωρηθήκαν κατά κάποιο τρόπο ύποπτα να ανταποκριθεί στο μέγιστο ικανοποιητικό βαθμό και έδωσε αποτελέσματα, έφερε αποτελέσματα εκεί που χρειαζόταν να αποδείξουμε στον κόσμο ότι πραγματικά δεν χρειάζεται να ανησυχούν, ότι είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και μόνο ότι είμαστε στο πλησιέστερο σημείο αναφοράς που είναι το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και με αεροδιακομιδή θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα τεταρτάκι, μια ώρα με το σκάφος του λιμενικού και κάτι και δύο ώρες με το συμβατικό πλοίο, νομίζω ότι επιφέρει έναν καθησυχασμό και νομίζω πρέπει να είμαστε καθησυχασμένοι. Νομίζω ότι λίγο είναι παρατραβηγμένη αυτή η ιστορία, πρέπει να καθησυχάσει ο κόσμος. Εμείς καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες να έρθουν να το επισκεφτούν το νησί. Το δημοσίευμα αυτό για μένα νομίζω ότι είναι ατυχές. Μπορεί να είχε σκοπό να εκφράσει ότι το νησί δεν έχει τη δομή. Κατά που πόσο έχει είναι υγειονομικά έτοιμο. Αν μιλούσαμε για υγειονομική ετοιμότητα, προφανώς υπάρχουν κάποια ζητήματα, κύριε Δήμαρχε, όχι μόνο για φυσικά τη Σαμοθράκη, αλλά για κάθε φυσικά μικρό νησί, έτσι. Κυρία Μπασκάκη, αυτό το βιώνουμε εμείς καθημερινά. Και εμείς εδώ είμαστε 2.500 ψυχές που ανησυχούμε και εμείς, όπως ανησυχούσαμε όλο το χειμώνα. Ακριβώς με την ίδια ανησυχία ζούσαμε και εμείς όλο τον καιρό. Είδατε λοιπόν ότι όλα πήγαν περίφημα. Έτυχε να στείλουμε απέναντι κάποια περιστατικά πιθανόν ότι μπορεί να ήτανε. Αλλά δεν ήτανε. Ευτυχώς που δεν ήτανε. Αλλά παρόλα τα αυτά όμως όλα τα εμπλεκόμενα άτομα τα οποία και οι φορείς και τα άτομα από το κέντρο υγείας σε νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό που χρειάστηκε έκαναν τη δουλειά τους και θα την ξανακάνουν άμα χρειαστεί. Έχουν πάρθει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Σίγουρα, όπως το είπατε και εσείς, και σαφώς δεν έχουμε την τέλεια ιατρική δομή. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε παραμελημένοι και δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Εγώ έχω τεράστια εμπιστοσύνη στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό εδώ. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Το υπογράφω αυτό, αν θέλετε, εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε ότι είμαστε ασφαλής προορισμός. Δεν ξέρω και δεν στο κάτω-κάτω ας βγουν να το διαψεύσουν από πού το συμπεράνουν αυτό κάποιοι και το βγάλανε. Αλλά πρέπει να γίνει άρση αυτής της απόφασης. Το ζητάω με επίσημο έγγραφο από το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι το ίδιο έγγραφο που έβγαλα και χθες σαν Δήμος, ναι, ναι, Σαμοθράκης. Και το ίδιο ήθελα να σταλεί, δεν ήθελα να αλλάξει το νόημα του κειμένου. Γι' αυτό αποφάσισα να στείλουμε την ίδια επιστολή. Περιμένουμε μια απάντηση. Νομίζω ότι οφείλουν να μας δώσουν μια απάντηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Παρ' όλα τα αυτά όμως πιστεύω ότι η ζημιά έγινε. Πρέπει λοιπόν από τώρα και στο εξής να επανορθώσουμε ότι έγινε. Να υπάρξει μια διαφήμιση, ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Πρέπει να βγει τώρα μια ανακοίνωση από πλευράς Υπουργείου ότι ναι, έγινε, τι έγινε, δεν ξέρω κι εγώ πώς υπόθηκε, αλλά πρέπει λοιπόν η Σαμοθράκη να στηριχτεί και η Θάσος, γιατί και η Θάσος δεν είχε κανένα κρούσμα, έτσι. Και το διπλανό νησί νομίζω ότι και ο συνάδελφος και αυτός την ίδια ανησυχία έχει. Ακριβώς την ίδια, τα ίδια πράγματα λέτε με τον κύριο Κυριακίδη. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς καλούμε λοιπόν όλους τους επισκέπτες και τους εγχώριους αλλά και από τους Βαλκάνιους εδώ περισσότερο που υποστηριζόμαστε και τα δύο νησιά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουν αυτό να περάσει. Δεν υπάρχει φόβος να έρθουν ελεύθερα. Εμείς θα είμαστε εδώ όπου χρειαστεί και ο Δήμος και το ιατρείο και όποια υπηρεσία είναι εμπλεκόμενη θα βοηθήσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει όμως θέμα ανησυχίας. Μάλιστα. Ειλικρινά σας το λέω.
Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, προφανώς και δεν υπάρχει. Εμείς που γνωρίζουμε την πραγματική εικόνα και την πραγματική κατάσταση στο νησί, βεβαίως μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Αλλά δεν κλείνουμε και τα μάτια σε μια πραγματικότητα που λέει ότι το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης έχει ζητήματα. Τα ξέρουμε διαχρονικά, τα έχουμε φυσικά καλύψει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως λέτε και εσείς, ότι δεν μπορεί να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα και από εκεί και έπειτα να μεταφερθεί το όποιο περιστατικό σε πολύ γρήγορο χρόνο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, που είναι ένα πανεπιστημιακό, ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο και κέντρο αναφοράς. Λοιπόν, αυτά, κύριε Δήμαρχε, μένουμε με τα λεγόμενά σας και με τα όσα μας περιγράψατε. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Γαλατούμο, για άλλη μια καλά φορά. Ευχαριστώ και εγώ για το κάλεσμα. Καλή δύναμη. Νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο της Αμοθράκης, τον κύριο Νίκο Γαλατούμο, ο οποίος εξέφρασε ουσιαστικά τη δυσαρέσκεια αλλά και την αναστάτωση που υπάρχει από χθες μέχρι και σήμερα στο νησί της Αμοθράκης αλλά και στο νησί της Θάσου. Είδαμε και τις σχετικές δηλώσεις και από τον κύριο Κυριακίδη, τον Δήμαρχο της Θάσου. Τώρα παραμένουμε στο ζήτημα, διότι μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κύριος Αθανάσιος Τσόνης, να ακούσουμε και τη δική του εκδοχή, διότι η αλήθεια είναι ήρθαν κάποιες διευκρινήσεις σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς που είπαν και από τις δύο πλευρές, και από το και από το τουρισμό, ότι δεν υπήρξε τέτοια στόχευση να κατηγοριοποιηθούν ή να διαχωριστούν τα νησιά. Κύριε Τσόνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τώρα, η αλήθεια είναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ότι έχει προκληθεί μια σχετική αναστάτωση και πώς να μην έχει προκληθεί, διότι εδώ και η Θάσος και η Σαμοθράκη προσπαθούν να κάνουν μια πολύ μεγάλη διαδικασία να προσελκύσουν τουρίστες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εξέλιξη δεν βοηθά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ κρίμα να ταπανούμε έτσι την ενέργειά μας και να κάνουμε αρνητική διαφήμιση ήδη στον εαυτό μας. Γιατί το Υπουργείο Τουρισμού δεν ποτέ διαχώρισε τα νησιά σε κατηγορίες ως προς την επικινδυνότητα. Γιατί μια τέτοια κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν καταστροφική και δεν έχει και λογική. Αυτό που έγινε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο βέβαια δεν ήταν κάτι το οποίο το ανακοίνωσε το Υπουργείο, αλλά ήταν μια διαρροή σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν μια κατηγοριοποίηση με βάση τα ΕΚΑΒ και τον ΕΟΔΗ, η οποία ουσιαστικά περιορίστηκε στην καταγραφή των δυνατοτήτων των δομών υγείας για την διαχείριση και τη μετώπιση κρουσμάτων COVID. Έτσι ώστε το Υπουργείο να δει ποιες περιοχές παρουσιάζουν αδυναμίες και να τις ενισχύσει με κάποιους μοριακούς αναλυτές, τις οποίους θέλει να φέρει σε κάποια νησιά, με κάποιες κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Αυτό τώρα έγινε μια διαρροή και ξαφνικά κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι χωρίζεται η χώρα σε κατηγορίες. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα και είναι πολύ κρίμα τέτοια ώρα που πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι και να κοιτάμε για τον τουρισμό, το οποίο είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και μια τιμομηχανία η οποία πρέπει να ξεκινήσει, να βλέπουμε σε ανούσιες αντιπαραθέσεις και τεχνητές εντάσεις. Πάντως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εγώ ακούγοντας σήμερα το πρωί και τον κύριο Κικίλια, και ο ίδιος διέψευσε το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας θα έμπαινε σε μια διαδικασία διαχωρισμού των νησιών. Προσέξτε τώρα. Επίσημη. Αφήστε με λίγο να το πω αυτό για να το διευκρινίσουμε λίγο και στους τηλεθετές μας. Το Υπουργείο λοιπόν Τουρισμού διαψεύδει, το Υπουργείο Υγείας επίσης διαψεύδει. Ωστόσο, όπως λέει ο απλός λαός και είναι πάντα σοφός, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Εδώ κάτι έχει συμβεί έτσι στο ενδιάμεσο. Δεν μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσαμε ένα πρωινό και είπαμε δεν έχουμε τι να κάνουμε, ας βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας επίσημη. Η ιστορία ξεκίνησε από κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες των Αθηνών, που χώριζε ουσιαστικά τη χώρα σε τρεις κατηγορίες, που όπως σας είπα ήταν μια καταγραφή του Υπουργείου Υγείας για να δει ποιες περιοχές θα στηρίξει υγειονομικά παραπάνω. Ούτως ή άλλως ο Υπουργός, ο κ. Στοχάρης, μέσα από τα Περιφερειακά Συμβούλια Τουρισμού, από την πρώτη κιόλας στιγμή δείχνει την ίδια διάθεση, το ίδιο πάθος για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάποια ουσιαστικά διάκριση. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια, τέτοια εκδοχή. Αυτό... Επίσης, ναι, ναι. Ένα άλλο που έχω να πω εγώ γενικότερα, επειδή είδα κινήθηκαν και πολλοί, ας πούμε, άνθρωποι από την αντιπολίτευση. Ναι. Αυτά τα πράγματα λύνονται με τα αρμόδια υπουργεία. Στείλαμε και εμείς διευκρινήσεις και εμείς σαν περιφέρεια κάναμε τις ενέργειές μας. Στείλανε και οι Δήμοι. Αυτά τα πράγματα δεν λύνονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα.
Ένας δηλαδή που θέλει να κάνει παραγωγικό έργο απευθύνεται στα αρμόδια υπουργεία για να πάρει τις απαραίτητες που θέλει διευκρινήσεις και να μην παραπληροφορεί και δίνει fake news στον κόσμο, από τα οποία το τελευταίο καιρό έχουμε συνηθίσει σε πολλά επίπεδα. Τώρα, δεν θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καταλαβαίνετε ότι αυτό που ενόχλησε περισσότερο από αυτά τα δημοσιεύματα, εννοώ, τα οποία όλοι τα πληροφορηθήκαμε, ήταν η χρήση της λέξης επικινδυνότητας. Εάν τα δημοσιεύματα μιλούσαν σίγουρα για υγειονομική ετοιμότητα. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Δεν θα μας προκαλούσε τόσο αναστάτωση και αγωνία και προβληματισμό για το πώς θα διαχειριστούμε το καλοκαίρι μας με τον κορονοϊό να υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας. Λοιπόν, η επικινδυνότητα με την ετοιμότητα έχει μεγάλη διαφορά, όπως καταλαβαίνετε. Η ετοιμότητα στις μέρες μας είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που προέχει είναι η υγειονομική ασφάλεια τόσο του τουρίστα που θα έρθει στην περιοχή, τον οποίο το σεβόμαστε, όσο και των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά και του πολίτη της περιφέρειάς μας. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να γίνουμε μια δεξαμενή κρουσμάτων, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε ένα νέο lockdown, το οποίο θα είναι καταστροφικό, όχι μόνο για τη φετινή σεζόν, αλλά και για τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Θέλει δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή ο χειρισμός. Έχουμε κάνει πολύ καλές ενέργειες με τα γειτονικά Βαλκάνια και με χώρες που παρουσιάζουν χαμηλό ίχνος κορονοϊού. Είμαστε αισιόδοξοι, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ακυρώνουμε όλη αυτή την προσπάθεια τώρα παίζοντας με τις λέξεις και με κάποιες, ας πούμε, με κάποια και πόσο μάλλον για το νησί της Αμοθράκης που έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακριβώς, δεν το βάζω που το νησί της Αμοθράκης το ίδιο με το νησί της Θάσου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Όλοι καταλαβαίνουν ότι τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Προφανώς. Επίσης, κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι στη Σαμοθράκη θα πάει και θα βρει το Ωνάσιο ή το Ερίκος Ντινάν, σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Σαμοθράκη δεν έχει όλη εκείνη την ετοιμότητα, λοιπόν, να μπορέσει να διαχειριστεί ένα οποιοδήποτε περιστατικό. Το ιατρείο της Σαμοθράκης έχει εκφράσει τις ανησυχίες του στο Υπουργείο, δηλαδή ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει. Ζητήσαμε βοήθεια υγειονομική. Αυτό προέχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Δεν προέχει να δυσφημίζουμε το νησί. Λοιπόν, μπαίνει και η γραμμή, όπως ενημερωθήκατε, Σαμοθράκη Λίμνος. Ξεκινάει από 8 Ιουνίου, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό και θα δώσει μια ανάσα πνοής, γιατί έτσι θα υπάρχει μια διακίνηση όχι μόνο ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και πορευμάτων, και γενικά ξεκινάει μια αλληλεπίδραση. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για το καλύτερο. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, να ακυρώνουμε προσπάθειες με εικασίες και κάποιες δημοσιεύσεις που δεν έχουν βάση. Εξάλλου και τα δύο νησιά της περιφέρειάς μας, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν αμφισβητείται και από τα στοιχεία και από τα νούμερα, διαχειρίστηκαν με απόλυτη υπευθυνότητα το ζήτημα του κορονοϊού. Ούτε ένα κρούσμα, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Είναι, κύριε Τσόνη, θα μείνουμε σε αυτά. Προφανώς και η ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τα νησιά παραμένει. Θα περάσουν εξαιρετικά, θα περάσουν καταπληκτικά, πάντα με τα μέτρα προστασίας. Και επενδύουμε και στον εσωτερικό τουρισμό, να πούμε, ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πέρα από τις κινήσεις που κάνουμε σε γειτονικές χώρες, ξεκινούν από τις 10 Ιουνίου οι αιτήσεις των υποψηφίων για τα πακέτα διακοπών. Για περίπου 533.000 δικαιούχους που θα ενεργοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας με τον ΟΑΕΔ. Και μάλιστα φέτος, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο κοινωνικός τουρισμός δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και στη μεσαία τάξη, που λόγω κριτηρίων και μειωμένων κρατικών πόρων έμενε εκτός κοινωνικού τουρισμού τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο τουρισμός μας είναι το μεγάλο στοίχημα για φέτος το καλοκαίρι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί η περιφερειακή δίκηση στοχεύει σε όλη την περιφέρεια, ναι, ναι. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες και τις εξηγήσεις. Να είστε καλά, κύριε Τσόνη. Γεια σας. Στα εθνικά ζητήματα τώρα, για να φύγουμε από τη Σαμοθράκη και την Θάσο, θα πάμε στις τελευταίες δηλώσεις που έρχονται από τον πρέσβη της Τουρκίας στην Τσεχία, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ στο βίντεο το οποίο και θα παρακολουθήσετε αναφέρει ότι υπάρχει απειλή από την Τουρκία για σχέδιο Β, Γ και Δ. Με άκοψο τρόπο καλεί την Ελλάδα να χτίσει φράχτη όπου θέλει, εκτός από τα σύνορα με την Τουρκία, ο πρώην πρέσβης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νυν πρέσβης της Τουρκίας στην Τσεχία, Ετσμέν Μπαγκής. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, δηλαδή, αλλά υποστηρίζει ότι η Ελλάδα για να στήσει φράχτη πρέπει να συνεννοηθεί με την Τουρκία, γιατί η χώρα του έχει σχέδιο Β, Γ αλλά και Δ. He is the Turkish ambassador to the Czech Republic and former minister for EU affairs for Turkey. Thanks so much for being with us. Okay, so what more can you tell us about the delineation here? I mean, is this fence
actually encroaching on Turkish territory, or does it accurately mark the border so that, you know, Greece wouldn't have to consult Ankara if it doesn't want to? Well, Greece is free to build a wall wherever they want, except for the border with Turkey, because every action creates a reaction. And if they don't mind the reaction, yes, they can try. But if they want a really feasible wall, if they want extra fencing to really protect the border, be done through consultations, and both sides should agree on it together, so it should serve both sides. But if Prime Minister Mitsotakis insists on acting unilaterally, then he has to bear the consequences of the reaction of the unilateral attitude. Without that dialogue or consultation, what reaction should Greece expect? Well, let them use their imagination for now. I think my capital, Ankara, already has a B plan, a C plan, even a D plan prepared for that. But the simplest way is the A plan, where two sides, two neighbors, two allies get together and first diagnose the problem and then come up with the best solution to solve that problem. And we have always been very cooperative with our neighbors, as long as they are willing to cooperate with us. I think what happened in the Mediterranean with Cyprus should have taught them a lesson. If they act unilaterally, then we act unilaterally as well. I believe the Greeks will always do the right thing after exploiting all the other options. Να κατατεθούν στη Βουλή τα δύο διαβήματα της Ελλάδος προς την Τουρκία για την υπόθεση του Εύρου, ζήτησε από τον Νίκο Δένδια με αίτηση κατάθεση σε γράφο στο Κοινοβούλιο ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός σημείωσε πως η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει επακριβώς την εθνική αντιπροσωπεία για την απάντηση της Ελλάδος στις προκλητικές τουρκικές ενέργειες, ενώ ανέφερε ότι μπορεί να αρθεί ο χαρακτηρισμός ως απορρίτων των σχετικών διακοινώσεων, όπως ήταν η πάγια πρακτική σε παρόμοιες περιπτώσεις κοινοβουλευτικού αιτήματος κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος κατέθεσε αίτηση στον Υπουργό Εξωτερικών για να κατατεθούν τα κείμενα των ελληνικών διαβημάτων στην Άγκυρα. Στο σχετικό έγγραφο, ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: σε σχέση με την τουρκική δραστηριότητα στον Εύρο, το τελευταίο διάστημα έχουν επιδοθεί προς την Τουρκία από το Υπουργείο Εξωτερικών δύο ωρηματικές διακοινώσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγησή σας στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 26 Πέμπτου, η πρώτη ρηματική διακοίνωση επιδόθηκε στην τουρκική πλευρά σε απάντηση του αιτήματός σας για τις συντεταγμένες της κατασκευής του φράκτη στο νότιο τμήμα του Εύρου. Σε σχετική απαράδεκτη και προκλητική δήλωση, στις 23 Πέμπτου του 2020, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα ξεκίνησε δραστηριότητες ισοπαίδωσης γης στις 13 Μαΐου του 2020 και παραβίασε τα συμβατικά μας χερσαία σύνορα. Αυτή η παραβίαση παρεμποδίστηκε αμέσως από τις αρμόδιες αρχές μας μέσω των απαραίτητων μέτρων. Ο κ. Κατρούγκαλος προσθέτει: επειδή σε σχέση με ένα μείζον ζήτημα σαν αυτό, η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει επακριβώς την εθνική αντιπροσωπεία για την απάντηση της Ελλάδας στις προκλητικές τουρκικές ενέργειες, επειδή μπορεί να αρθεί ο χαρακτηρισμός ως απορρίτων των σχετικών διακοινώσεων, όπως ήταν η πάγια πρακτική σε παρόμοιες περιπτώσεις κοινοβουλευτικού αιτήματος κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν τον ανωτέρων, παρακαλώ να καταθέσετε στο σώμα τις δύο ανωτέρω ρηματικές διακοινώσεις στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 133 του κανονισμού. Παραμένουμε λοιπόν στα όσα δήλωσε ο κύριος Κατρούγκαλος. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι θα ήθελαν και ενδεχομένως να δημιουργήσουν και αφισβήτηση συνοριακή. Αυτό είπε λοιπόν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος για την ένταση που έχει δημιουργηθεί στον Εύρο, κάνοντας λόγο για περιβάλλον αυξανόμενης και κλιμακούμενης τουρκικής επιθετικότητας. Ο κύριος Κατρούγκαλος, που ήταν στην ενημέρωση των επιτροπών της Βουλής από τους αρμόδιους υπουργούς, είπε ανάμεσα σε άλλα ότι είναι εμφανές ότι υπήρξε γεγονός στα ελληνοτουρκικά σύνορα, χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτη τη σχετική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που ζητήσαμε εμείς, ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος, είναι να δοθεί στη δημοσιότητα το διάβημα της ελληνικής πλευράς. Έχουμε τη χαρά και την τιμή απόψε να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, για να μας ερμηνεύσει περισσότερο τη σκέψη του αλλά και την τοποθέτησή του. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το χρόνο σας, διότι γνωρίζω ότι είστε ιδιαίτερα απασχολημένος. Ωστόσο, για τα ζητήματα του Εύρου πάντα βρίσκεται χρόνο και πάντα με τις πληροφορίες σας και τις τοποθετήσεις σας μας δίνετε περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα εσείς ζητάτε από την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να δοθούν στη δημοσιότητα τα διαβήματα της ελληνικής πλευράς. Να σας πω ότι χαίρομαι πάντα να συνομιλώ μαζί σας και γιατί τα θέματα του Εύρου είναι σημαντικά
όχι μόνο για εσάς εκεί, για όλη την πατρίδα μας, αλλά και για ένα προσωπικό λόγο, όπως θα θυμόσαστε, είμαστε καθηγητής στο Δημοκρίτιο. Άρα η Θράκη είναι και η δεύτερη πατρίδα μου κατά κάποιο τρόπο. Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ότι ό,τι συνέβη στον Εύρο, και δεν μπορεί κανείς να πιστέψει τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι δεν είχαμε κανένα γεγονός, ότι όλα ήταν ένα fake news. Πώς είναι δυνατόν να κάνουμε δύο διαβήματα για ένα fake news? Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Εντάσσονται σε μια στρατηγική κλιμακούμενης επιθετικότητας εκ μέρους της Τουρκίας, που οδήγησε για παράδειγμα όχι απλώς σε έναν αριθμό ρεκόρ εναέριων παραβιάσεων, υπερπτήσεων, αλλά για πρώτη φορά και υπερπτήσεις πάνω από τον Εύρο, πάνω από κατοικημένα νησιά, και την παρενόχληση τελευταία του ίδιου του ελικόπτερου που μετέφερε την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι αλήθεια ότι ο Τούρκος πρέσβης δήλωσε ότι δεν πρόκειται για συνοριακό γεγονός αυτό που συνέβη στον Εύρο πρόσφατα, αλλά απλώς τεχνικής φύσης γεγονός. Η ανακοίνωση όμως του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μιλάει για παραβίαση εκ μέρους μας των συνόρων, αντιστρέφοντας πλήρως την πραγματικότητα και λέγοντας ότι αυτή η παραβίαση παρεμποδίστηκε από τις δυνάμεις τους μέσω των απαραίτητων μέτρων. Πρέπει επομένως να γνωρίζουμε τι συνέβη, γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει πάντοτε να γνωρίζει την αλήθεια. Εμείς ως πατριωτική δύναμη θέλουμε να υπάρχει ένα εθνικό μέτωπο στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Να βασίζεται όμως στην αλήθεια και στο σωστό προσανατολισμό της διπλωματίας μας. Ένα ενεργητικό προσανατολισμό που πρέπει να στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας στην άλλη πλευρά. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήσαμε να δοθούν στην Βουλή μέσω του αρμόδιου κοινοβουλευτικού δρόμου, κατάθεση αίτηση εγγράφων, λέγεται τεχνικά αυτή η αίτηση, οι δύο ρημαδικές διακοινώσεις με τις οποίες προχωρήσαμε σε αυτά τα διαβήματα. Γιατί και πάλι δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε χεύρον άνθρωπος μπορεί να πιστέψει ότι υποβάλαμε διάβημα στην άλλη πλευρά για κινητικότητα, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών, για κινητικότητα που αφορά κινήσεις στη δική τους μεριά των συνόρων. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο, τι λόγος θα μας έπεφτε? Λοιπόν, για να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και κυρίως για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε αυτό το εθνικό μέτωπο που έχουμε ανάγκη, θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να δοθούν αυτά τα διαβήματα στη Βουλή με τη σχετική διαδικασία που προβλέπει ο οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή την άρση του απόρριου χαρακτήρα τους, όπως κάναμε εμείς ως κυβέρνηση όταν υπήρχε παρόμοιο αίτημα, παραδείγματος χάρη κατεξοχήν για έγγραφα που αφορούσαν τη συμφωνία των Πασπών. Άρα λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να έρθει ο χαρακτηρισμός ως απόρριτον των σχετικών διακοινώσεων, διότι η άλλη πλευρά ισχυρίζεται πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Ωστόσο, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, οι διευκρινήσεις που δόθησαν μέσα στην αρμόδια επιτροπή δεν σας έπεισαν τόσο από τον κύριο Δένδη όσο και από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, διότι και οι δύο εμφανίστηκαν, επιτρέψτε μου το πω αυτό, όπως και χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης από την Αλεξανδρούπολη, είπαν ακριβώς αυτό που λένε όλες αυτές τις ημέρες από την πλάτη της κυβέρνησης. Δηλαδή, ούτε εισβολή, αλλά ούτε κατάληψη ελληνικού εδάφους. Κατάληψη ελληνικού εδάφους με την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης τουρκικών στρατευμάτων, προφανώς δεν υπήρξε, δεν πρέπει να υπήρξε και ούτε ισχυριστήκαμε ποτέ εμείς κάτι ανάλογο. Για να σας δείξω πώς υπεύθυνη ήταν η στάση μας. Εμείς από την αρχή, την Παρασκευή, ερωτήματα απευθύναμε προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Και όταν από τις απαντήσεις τους φαινόταν ότι δεν δίνεται η αλήθεια στον ελληνικό λαό, αλλά επιχειρείται συσκότηση, σας είπα κατεξοχήν παράδειγμα, οι δηλώσεις ότι υπήρξε κινητικότητα των τουρκικών δυνάμεων κοντά στο σημείο που κατασκευαζόταν ο φράχτης. Αυτός ο ισχυρισμός επαναλήφθηκε. Παράλληλα με τον ισχυρισμό που ποτέ δεν αμφισβητήσαμε περί μη ύπαρξης κατάληψης στην ενημέρωση. Όμως, ο προφανέστερος τρόπος να φανεί ακριβώς τι έγινε είναι να μας δείξει η κυβέρνηση γιατί διαμαρτυρήθηκε στην τουρκική πλευρά. Και ξαναλέω, υπάρχει σαφής διαδικασία νομική αποχαρακτηρισμού του απορρίτου και πέραν τούτου του νομικού ζητήματος που φαντάζομαι δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους τηλεθεατές μας, είναι προφανές ότι οι Τούρκοι δεν θα πληροφορηθούν από την κατάθεση των εγγράφων στη Βουλή τα διαβήματα αυτά, αφού τα έχουν ήδη στα χέρια τους. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος άρα για το εθνικό συμφέρον ή την εθνική ασφάλεια από το να δοθούν αυτά στη Βουλή, που είναι ο αρμόδιος προφανώς ο αρμόδιος θεσμός λογοδοσίας, στον οποίο όλοι πρέπει να υποκείμεθα. Κύριε Υπουργέ, η άποψή σας για τον φράχτη του Εύρου, για τον καινούριο που θα κατασκευαστεί? Ακούστε, ο φράχτης δεν αποτελεί μέσω αντιμετώπισης του προσφυγικού. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς.
η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν πρωτοκατασκευαζόταν το 2011-2012 ο αρχικός φράχτης στο τρίγωνο Καραγάτς, είχε αρνηθεί να τον συγχρηματοδοτήσει, θεωρώντας τον αναποτελεσματικό και βραχυπρόθεσμο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Και προφανώς αυτά δεν είναι ούτε νέα, ούτε τα λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δημοκρατικοί στην Αμερική, για παράδειγμα, είναι εναντίον του τείχου στα σύνορα με το Μεξικό ως τρόπο αντιμετώπισης του προσφυγικού μεταναστευτικού. Ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, και μάλιστα σε μέσα του Εύρου, είχαν τοποθετηθεί ανάλογα στο παρελθόν. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τώρα υπάρχει κάτι νέο που δεν αφορά το προσφυγικό καθεαυτό, που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στο πλαίσιο μιας συνολικής αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου, ούτως ώστε να μην βαρύνονται μόνο οι χώρες πρώτες εισόδου με την διαχείριση της κρίσης, και πέραν από τη λογική να γίνει η χώρα μας ασπίδα στο φρούριο Ευρώπη και αποθήκη ψυχών. Το νέο που συνέβη είναι η εργαλειοποίηση του προσφυγικού από την Τουρκία. Δηλαδή η οργανωμένη επιχείρηση να κατευθυνθούν ροές προσφύγων και μεταναστών στα σύνορά μας ως υβριδική επιθετική ενέργεια. Και πάλι όμως δεν πρέπει να έχουμε την αυταπάτη ότι από μόνος του ο φράχτης θα λύσει το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η κυβέρνηση αποφάσισε να τον επεκτείνει, θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η κατασκευή του να πάρει υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, δηλαδή να εξασφαλίζεται ασφαλής δίωδος για όσους θέλουν να καταθέσουν αίτηση ασύλου. Και δεύτερον, πολύ σημαντική είναι και η οροθέτησή του. Πού θα τοποθετηθεί? Όπως είπα και στη δημόσια τοποθέτησή μου στην Επιτροπή την Κοινοβουλευτική, στο Υπουργείο Άμυνας, άρα μπορώ να το επαναλάβω και σε εσάς, μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα τοποθετηθεί πιο μέσα στο ελληνικό έδαφος για να επιταχυνθεί η διαδικασία κατασκευής του. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα χωροθετηθεί αλλού από εκεί που είχε αρχικά προβλεφθεί κατόπιν των αντιδράσεων της άλλης πλευράς. Αυτό μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν θέλω να ελπίζω ότι θα συμβεί. Αντιλαμβάνεστε τι μήνυμα θα έστελνε. Πέραν τούτου, θα δημιουργηθούν διάφορα ζητήματα διαχείρισης εάν είναι μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στο φράχτη και στα πραγματικά μας σύνορα. Θα δημιουργηθεί μια ζώνη ανάμεσα στο φράχτη και στα σύνορα, που ουσιαστικά εκεί η δυνατότητα παρέμβασής μας ήταν διαφορετική από ό,τι πίσω από το φράχτη. Όλα αυτά λοιπόν είναι περίπλοκα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρότατα υπόψη από την κυβέρνηση, ούτως ώστε να μην υπονομευθούν δικαιώματα της χώρας μας. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία. Καλή συνέχεια, θα ευχηθούμε και σε εσάς και ελπίζω την επόμενη φορά που θα ξανασυνομιλήσουμε να συνομιλούμε κάτω από άλλες συνθήκες και όχι για θέματα που αφορούν την αντίπερα όχθη, διότι εσείς κάνατε επίσης μια δήλωση λέγοντας πως η Τουρκία ενδέχεται να δημιουργήσει και συνοριακή αμφισβήτηση. Κανείς καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά αν οδηγηθούμε σε μια τέτοια εξέλιξη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα τα δούμε όλα αυτά να συμβαίνουν, κύριε Κατρούγκαλε. Η Τουρκία θα πρέπει να πάρει μια σαφή απάντηση σε όλες τις απειλές της. Έχει για παράδειγμα ρητά απειλήσει ότι το Φατίχ, το πλοίο της, θα έρθει στα νότια της Κρήτης. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν εμείς είναι να μην περιμένουμε την επόμενη κίνηση της Τουρκίας για να αντιδράσουμε κατόπιν εορτής. Πρέπει να στείλουμε αφενός ένα μήνυμα αποφασιστικότητα στην άλλη πλευρά, ούτε να το διανοηθείτε. Και από την άλλη μεριά πρέπει να επιδιώξουμε οι κόκκινες γραμμές μας να γίνουν κόκκινες γραμμές στην Ευρώπη. Να αποφασιστούν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, σε περίπτωση, για παράδειγμα, προχωρήσει σε νέα εργαλειοποίηση του προσφυγικού ή σε έμπρακτη αμφισβήτηση της εφαλοκρηπίδας μας. Και τώρα που έχει προβλήματα στην οικονομία της, θα λάβει ιδιαίτερα σοβαρά την απειλή αυτών των κυρώσεων. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην εκπρόσωπο τύπου των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια, στην κυρία Έλενα Σόκου, τώρα θα σταθούμε και στα όσα είπε στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη σχετικά με την προετοιμασία των διαδικασιών για τον φράχτη του Εύρου. Σε 10 ημέρες θα έχουν ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα για την έναρξη κατασκευής του φράχτη του Εύρου, που θα επεκταθεί και στο νότιο τμήμα των ελληνοτουρκικών συνόρων στην περιοχή των Φερών. Αυτή τη διαβεβαίωση έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, Έλενα Σόκου, μιλώντας στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη. Η ίδια ως ευρύτησα παρακολουθεί πολύ στενά αυτές τις διαδικασίες, όπως άλλωστε παρέμεινε στις Καστανιές και καθόλου σχεδόν τη διάρκεια της έντασης τις ημέρες μετά την Καθαρά Δευτέρα. Σύμφωνα με την ίδια, η επέκταση του φράχτη και στο νότιο τμήμα του νομού αποτελεί μοναδική αποτελεσματική λύση για την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών και την προκλητικότητα των Τούρκων γειτόνων, όπως αποδείχτηκε στις Καστανιές. Η ενίσχυση των συνόρων και με φυσικό αλλά και με την παρουσία πάρα πολλών ανθρώπων εκεί είναι ξεκάθαρη. Θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι, θα εκπαιδεύονται και άλλοι άνθρωποι, θα υπάρχουν και μόνιμα και άλλοι άνθρωποι, εκτός βεβαίως από το γεγονός ότι στα θέατρα θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δημοκρατείται και ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία και η φάση. Ναι.
και ο φράχτης στο νότιο τμήμα των συνόρων. Δεν αλλάζουμε θεματολογία, κυρίες και κύριοι. Στο εδαφικό ζήτημα που έχει ανακύψει με την Τουρκία σε περιοχή του Νοτίου Εύρου, αναφέρθηκε πριν από λίγα 24 ώρα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοντζιάς. Ο κύριος Κοντζιάς, με τοποθέτησή του στο Twitter, αναφέρει πως κατέλαβαν Τούρκοι 16 στρέμματα ελληνικού εδάφους και εγκατέστησαν σημαία τους, ενώ εκτοξεύει πυρά κατά της κυβέρνησης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση μιλά υποτιμητικά για ελληνική γη, προωθεί τη θεωρία της Εγγύου σε θέματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Χρειάζεται παστρατιά. Οφείλουμε, λέει ο κύριος Κοντζιάς, να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή Ελλάδος. Είναι μαζί μας ο κύριος Κοντζιάς. Έχουμε αυτή την χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να την φιλοξενούμε μέσα από τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μέσω Skype θα κάνουμε αυτή την σύνδεση. Ο πρόεδρος λοιπόν της κίνησης ιδεών και δράσης Πράττω και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοντζιάς. Θα τον δούμε αμέσως τώρα. Κύριε Κοντζιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, κυρία Κυριακή, καλησπέρα στις θεατές μας, τις κυρίες και τους κύριους και τους νεολαίους μας. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να... Καλησπέρα στην όμορφη Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως που την αγαπάτε πάρα πάρα πολύ, γενικώς τη Θράκη την αγαπάτε πολύ. Γιατί είναι μια περιοχή με μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης, σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών και υπήρων και ένα σημείο όπου πρέπει η Ελλάδα να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω διπλά. Πρώτον, γιατί μας κάνετε την τιμή σήμερα να είστε κοντά μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Και δεύτερον, γνωρίζω ότι είστε ένα από τα πρόσωπα που ήρθε στην επικαιρότητα και πάλι και θα ήθελαν αρκετοί συναδελφοί μου να σας φιλοξενήσουν για να πείτε όλα όσα είπατε και μέσα από αναρτήσεις σας αλλά και μέσα από κείμενά σας αυτές τις ημέρες για τα γεγονότα στον Εύρο. Εν ολίγης, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, λέτε πως στην κυβέρνηση εμφανίζονται ενδοτικοί, άσχετοι και επικίνδυνοι. Και αυτό έχει μεγάλο κόστος για τη χώρα, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Εγώ θα σας διαβάσω μια, πριν πάμε στα του Εύρου, μια τελευταία συνέντευξη του κυρίου Δένδια, ο οποίος είναι καλός άνθρωπος, δεν έχω προσωπικά τίποτα μαζί του, να είναι καλά, να είναι καλά υγεία του. Λέει, χάρη στην ενεργητικότητα της ελληνικής διπλωματίας, αυτά τα λέει χθες, έτσι, χθες. Χάρη στην ενεργητικότητα της ελληνικής διπλωματίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να καταστήσει συνομιλητής με ρόλο στο ζήτημα της Λιβύης, να είναι παρούσα εκεί που έλαβε δια της απουσίας της. Λοιπόν, καταρχάς, δεν είναι πουθενά παρούσα, διότι στις μεγάλες παγκόσμιες και διεθνείς και ευρωπαϊκές επιτροπές για τη Λιβύη δεν συμμετέχει η χώρα. Στις συσκέψεις που γίνανε στο Βερολίνο και στη Μάλτα δεν συμμετέχει, ούτε καν την καλούνε. Τώρα που το βρήκε αυτός ότι λαμπρές προόδους κάνει και συμμετέχει. Δεύτερον, η δικιά μας πολιτική ήταν να ανοίξουμε την πρεσβεία μας. Είχα πάει προσωπικά στη Λιβύη. Να ανοίξουμε την πρεσβεία μας και να έχουμε καλές σχέσεις και με την κυβέρνηση στην Τρίπολη και συμπεγάζει με την αντιπολίτευση, ώστε να παίζουμε ένα ρόλο ρυθμιστή και διαμεσολαβητή. Πήγαν και τοποθετήσανε όλα τα λεφτά της χώρας στο στρατηγό Χαφτάρ. Τώρα, αν νομίζει ότι με αυτό αναβαθμίστηκε η χώρα ή κατά τη γνώμη μου η χώρα θα μείνει έξω από τις εξελίξεις στη Λιβύη και από τις διαπραγματεύσεις και ακόμα και αν φτιάξουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ο Χαφτάρ δεν θα θυμηθεί την Ελλάδα, είναι θέμα ερμηνείας. Κατά τη δικιά μου τη γνώμη, η κυβέρνηση έκανε, μετά από υποδείξεις ολιγάρχη, ορισμένες κινήσεις στην περιοχή της Λιβύης, οι οποίες τη βγάλανε από διαμεσολαβητή για τη λύση του προβλήματος και τη κατέστησαν μέρος του προβλήματος και ταύτιση με τη μια μεριά που δεν πάει και πολύ καλά. Θα ήθελα και εγώ να πηγαίνει, αλλά δεν πάει. Ουσιαστικά λέτε, κύριε Κοντζιά... Τα λέω γιατί είναι δηλώσεις περίεργες. Και άλλη μια δήλωση να σας διαβάσω, περιέρχεται από τον κύριο Υπουργό Άμυνας στο βήμα της Κυριακής συνέντευξή του. Λέει, μπήκανε, λέει, οι Τούρκοι στον Εύρο, στη θάλασσα, στον αέρα του Εύρου, το λέει κατά λάθος, και σχάτως, λέει, μπήκανε και οριακά πάνω από χερσαίο έδαφος στον Εύρο. Το διάβασα. Οριακά, δηλαδή, συγγνώμη, τι σημαίνει μπήκαν οριακά? Γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη «ο λίγον έγκυος». Δουλευόμαστε ή καταπατάει κάποιος τα δικαιώματά μας και τα σύνορά μας ή όχι? Αν τα καταπατάει λίγο ή πολύ, είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι αν του το επιτρέπεις. Έχουμε λοιπόν μια ομολογία εδώ και 10 μέρες από την κυβέρνηση και από συνεντεύξεις των αρμόδιων υπουργών ότι μπήκανε τουρκικά αεροπλάνα στον εναέριο χώρο, όχι πια πάνω από βραχονισίδες και 6 μέχρι 10 μίλια, αλλά μπήκανε πάνω από ελληνικά νησιά μεγάλα, όπως Χίος, Σάμος, Κρήτη, και επίσης
μπήκαν πάνω από αυτό που παλιά ήταν ο νομός Εύρου. Εν ολίγης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι η Ελλάδα κάνει τη μία υποχώρηση μετά την άλλη. Θα έρθουμε σε αυτό. Έχετε απόλυτα δίκιο. Λοιπόν, δεν μπορείς να αφήνεις να μπαίνουν στον ενέργεια σου χώρο και αντί να τους προειδοποιήσεις να μην το ξανακάνουν, να τους δικαιολογήσεις, ότι ήταν λίγο που μπήκανε. Σε μετράνε οι Τούρκοι. Μετράνε τις αντιστάσεις σου. Βλέπουν αν έχεις πρόθεση να πάρεις μέτρα ή όχι. Και από τότε που από το Σεπτέμβριο του 19 που άρχισε να υποχωρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις προκλήσεις των Τούρκων, αυτές αυξάνονται και έχουν πάρει πρωτοφανή χαρακτηριστικά. Το δεύτερο, πήγαν και φτιάξανε την ψεύτικη ΑΟΣ ανάμεσα στη Λιβύη και στην Τουρκία, η οποία περνάει πάνω σε γυαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας που αρνηθήκαν όλοι τους, όλοι τους, πλην εμπού που τα είχαν ετοιμάσει να την χαράξουν, και μετά τους αφήνει να μπαίνουν με τα πλοία τους, 6 φρεγάτες, στο κριτικό πέλαγος και στο λιβικό, δηλαδή στη θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και στη Λιβύη. Ερώτημα, έχει κόκκινες οι γραμμές η κυβέρνηση? Τι θα κάνει εάν μπουν στην ΑΟΣ της Κρήτης για έρευνα οι Τούρκοι ή στείλουν προκλητικά τους Λίδιους? Τρίτον, αποσυνδέσανε την Ελλάδα από την Κύπρο. Όπως στη δεκαετία του 50, και το περιγράφει όχι κανένας αριστερός, το περιγράφει ο Σεφέρης στην αλληλογραφία του με τη γυναίκα του και σε μικρά κείμενα που είχε γράψει και ο Κύπριος Γιώργος Γεωργίης, ο καθηγητής, ο καταπληκτικός, σε ένα βιβλίο που λέει «Σεφέρης Αβέροφη Ρήξη», εξηγεί πως έκανε στροφή η ελληνική διπλωματία και ο Αβέρο, και θεωρούσαν ότι ήταν βαρύ πρόβλημα το κυπριακό και έπρεπε να το λύσουν. Και προτείναν τότε κάτι που οι πιο πολλοί δεν το ξέρουν, εγγυήσεις, το σύστημα εγγυήσεων της Κύπρου, στο όλμα το οποίο μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, το πρότεινε ο Αβέροφ. Αυτό αποκάλυψαν τα ιστορικά ντοκουμέντα και ξέρουμε ποιος χρησιμοποίησε αυτό το σύστημα εγγυήσεων. Από αυτή την Κύπρο που φέρει ευθύνες η Ελλάδα για το πραξικόπημα που έκανε η Χούντα του Σαμψόν στο Μεγαλόνισο, η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νιώθει ότι δεν έχει ευθύνες και άφησε χωρίς καμιά ενόχληση, σε αντίθεση με ό,τι είχαμε κάνει εμείς στο παρελθόν, να μπουν οι Τούρκοι στην Κυπριακή ΑΟΣ, ακόμα και στην Αιγαλική Δάτη ζώνη στα βόρεια. Τώρα έχουμε λοιπόν ένα φαινόμενο καινούριο, που είναι ότι μετά από πολλές δεκαετίες, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι καν, αλλά γράφουν κάποιοι παλιοί ότι υπήρχε πριν πολλές δεκαετίες, υπερπτύσεις πάνω από τον Εύρο και ερχόμαστε τώρα στο ποτάμι. Στο ποτάμι είναι χαραγμένα σύνορα, δεν είναι η ροή του ποταμού. Υπάρχουν συντεταγμένες. Τους σήμισα σε όλες, και τώρα το θυμηθήκανε και εκείνοι, μετά εκ των υστέρων, ότι το 1926 μια τριμελή επιτροπή με Ολλανδό συνταγματάρχη επικεφαλής χάραξε τα σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία ως μέρος της υλοποίησης της συνθήκης της Λοζάνης. Η αμφισβήτηση του συντεταγμένου στον Εύρο από την πλευρά της Τουρκίας και η κουβέντα που άνοιξε η ελληνική πλευρά σημαίνει αμφισβήτηση, και δεν το καταλάβανε ούτε ο Υπουργός Άμυνας ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης. Αποδοχή συζήτηση αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης, που με μεγάλο κόπο και επιμονή όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η δική μας υπερασπίστηκε. Προσέξτε τώρα, υπάρχει μια ιστορία αγάπης σε αυτήν την υπόθεση της χάραξης των συνόρων. Η κόρη του Ολλανδού συνταγματάρχη ερωτεύτηκε τον Έλληνα μηχανικό που συμμετείχε στην επιτροπή. Και ο Έλληνας μηχανικός μπόρεσε, δια του έρωτα εισαγωγικά, να πείσει για ορισμένα πράγματα τον, είχαμε δει και έτσι κι αλλιώς βέβαια, τον Ολλανδό συνταγματάρχη, το λέω έτσι για να σπάσω το βάρος του θέματος, να πείσει αυτή η νησίδα να περάσει με την ελληνική πλευρά. Για αυτή την νησίδα είναι 30 στρέμματα και ανήλθανε τα 16. Και οι Τούρκοι εκδίωξαν, κατά τη δήλωση που λέει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, εκδίωξαν την ελληνική πλευρά και κατά τις φωτογραφίες που είδα εγώ από τους συντρόφους που έχουμε του Πράτο πάνω. Έκανα λοιπόν την εξής δημόσια πρόταση στην κυβέρνηση. Πρώτον, να δώσει τις ρηματικές διακοινώσεις και παρεμβάσεις στη δημοσιότητα. Λέει η κυβέρνηση ότι αυτά είναι απόρριτα, κολοκύθια ρίγανη. Αφού τα έδωσε στους Τούρκους, ποιος θα το μάθει άλλος που φοβόμαστε αν τα πούμε δημοσιοελληνικός λαός? Μάλιστα. Δεύτερον, να συγκροτήσει μια επιτροπή
να συγκροτήσει μια επιτροπή από βουλευτές και δημοσιογράφους και να έρθουν να επισκεφτούν την περιοχή και να δούνε τα κομμένα δέντρα, να δούνε τις φωτογραφίες με τους Τούρκους στρατιωτικούς που διώχνανε το ελληνικό υπηρεσιακό της υπηρεσίας γεωγραφίας σύστημα, δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων που βρισκόταν εκεί, και να δούμε μετά ποιος λέει fake news, γιατί όλα τα άλλα είναι, εγώ λέω ότι την κάνανε και την υποχωρήσανε μετά αποσυρθήκαν ασφαλώς οι Τούρκοι και μετά αφού αποσυρθήκαν βάλα θέμα, ελάτε να δούμε τι συντεταγμένες. Τρίτο, λοιπόν, πρώτο στη δημοσιότητα τα κείμενα που δώσει Τούρκους. Δεύτερον, η ειδική ομάδα. Τρίτον, ας δώσει η Ελλάδα τις συντεταγμένες στη δημοσιότητα του 1926 και παριστάνω σαν να είναι κάτι το απόρριτο η συμφωνία της Λοζάνης και η υλοποίησή της. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν είναι απόρριτα και στα παραδόσεις τουλάχιστον τώρα που έγινε η αίτηση στη Βουλή. Ξέρετε ποια είναι η σημασία με τις συντεταγμένες? Εξηγούνε το τέταρτο που ζητώ. Εξηγούνε εάν σε αυτές τις συντεταγμένες ανέβηκαν Τούρκοι στρατιώτες. Μάλιστα. Πείτε τις συντεταγμένες 26 και θα τα δούμε τα fake news ή όχι. Και ξέρετε τι άλλο έχει σημασία? Αν οι συντεταγμένες που πήραμε το 1926 αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Τουρκία. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι, ελπίζω να μην αποτελούν, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετά τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, αποκτήσαμε γκρίζες ζώνες πιθανόν με την κυβερνητική τακτική και στον Εύρο. Και εδώ πρέπει να έχουμε σαφήνεια. Να πει η κυβέρνηση, αυτές είναι συντεταγμένες, και να πει ότι ουδέποτε επί αυτών των συντεταγμένων δεν ανέβηκαν Τούρκοι φαντάροι. Εκτός αν ανησυχεί ότι θα τη διαψεύσει η τουρκική πλευρά ή ακόμα χειρότερα αν έχει μπει σε διαπραγμάτευση ή προτίθεται να μπει σε διαπραγμάτευση για αυτές τις συντεταγμένες. Και θέλω να σας πω κάτι που το είχα πει και σε μια άλλη συζήτηση που είχαμε και σας ευχαριστώ κυρία Κυριακή. Η Τουρκία μεθοδεύει πάντα με τον ίδιο τρόπο. Απορώ που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το έχει καταλάβει. Η Τουρκία αμφισβητεί ελληνικές περιοχές που είναι κατοχυρωμένες με το διεθνές δίκαιο. Μετά τις γκριζάρει, μετά μας εμποδίζει, και αυτό έκανε στον Εύρο τώρα, να εξασκήσουμε τα δικαιώματά μας, και μετά αρχίζει και τα διεκδικεί για πάρτι της, ως δικά της. Δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία η ελληνική κυβέρνηση. Τα δικαιώματα που μας δίνει το διεθνές δίκαιο πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε όλα μέχρι τέλους. Και άρα κύριε Κοντιά, λέτε λοιπόν, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα, φάνηκαν πολλά κυβερνητικά στελέχη ότι ενοχλήθηκαν από τις δηλώσεις σας, από τις τοποθετήσεις σας. Δεν ενοχλούνται από τις δηλώσεις μου. Ενοχλούνται από την αλήθεια που αποκαλύπτω και ενοχλούνται που υπάρχω. Διότι θυμόσαστε κάποια στιγμή, νομίζαν όλοι ότι αν παρατήθηκα ως υπουργός, ότι θα με εξαφανίσουν. Και το προσπάθησαν όλες σχεδόν οι πλευρές. Και τους απάντησα με ένα στίχο του μεγάλου Θεσσαλονικιού ποιητή που λέει: «Βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξεχάσαν ότι είμαι σπόρος». Λοιπόν, ενοχλήθηκαν διότι λέω την αλήθεια. Αυτή η συγχορδία δεκάδων άρθρων και εκατοντάδων τοποθετήσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση είναι μια συγχορδία του ανθρώπου που πιάστηκε να κάνει αυτό που δεν έπρεπε να κάνει. Κύριε... Και αυτό που τους ενοχλεί είναι ότι αν δεν υπήρχα εγώ, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα είχαν αντιληφθεί τι είχε γίνει και θα βάζαν ορισμένα από αυτά τα θέματα που βάζω εγώ. Όπως τις ρηματικές διακοινώσεις και τα διαβήματα τα έχει θέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έπρεπε να δοθούν στη δημοσιότητα. Και ξέρετε, έχει σημασία, από ό,τι έχω καταλάβει, το διάβημα στην Άγκυρα δεν το έκανε ο πρέσβης ως όφιλε σε τέτοιο σοβαρό ζήτημα, έστειλε τη δεύτερη. Και το διάβημα στην Αθήνα δεν το κάνανε με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται αυτά, να κληθεί δηλαδή ο Τούρκος πρέσβης και να τα ακούσει για τα καλά στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά απλώς στείλανε ένα μήνυμα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Όταν έχουμε σοβαρά προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, τώρα στον Εύρο είναι ολοκληρωτικά πια αποδεδειγμένο, στρουθοκαμήλου. Βάζει το κεφάλι της μες στην άμμο και παριστάνει ως να μην βλέπει ότι η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Εγώ δεν είμαι οπαδός ούτε συγκρούσεων, ούτε καυτών επεισοδίων, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είμαι όμως οπαδός του διεθνούς δικαίου. Αλλά όταν λέω ότι είμαι οπαδός του διεθνούς δικαίου, εννοώ όλου του διεθνούς δικαίου.
Διότι κάποιοι στην Ελλάδα θεωρούν ότι μπορούν να είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου, αλλά όχι υπέρ των τμήματων του διεθνούς δικαίου που άμεσα μας δικαιώνουν και μας δίνουν δικαιώματα. Μάλιστα. Και μάλιστα έχω και μερικούς που χαρακτηρίζουν ως εθνικισμό το να υπερασπίζει το διεθνές δικαίου. Εκεί έχουμε καταλήξει στην Ελλάδα. Υπερασπίζεται τον τούρκικο εθνικισμό μερικοί, ασυνείδητα, όχι επίτηδες, αλλά τις απόψεις και τις πιέσεις των Τούρκων και απορρίπτουν τον πατριωτισμό, την υπεράσπιση των ελληνικών εδαφών, του εναέριου χώρου κλπ. Μήπως δεν είδε ο λαός του Εύρου πάνω από το κεφάλι του τουρκικά αεροπλάνα που μου λένε ότι δεν έχει γίνει ποτέ παραβίαση ελληνικών συνόρων στο βορρά? Αυτά τα έχει δει ο καθημερινός άνθρωπος σε ορισμένες χωριά και τοποθεσίες του νομού. Ναι, μην κουραζόμαστε δηλαδή. Σε αυτό που λέτε, κύριε Κοντζιά, φαντάζομαι θα συνηγορούσαν και πάρα πολλοί αλλοί τη περιοχή, έτσι, οι οποίοι σχεδόν καθημερινά καταγράφουν τέτοιου είδου παραβιάσει μέσα από την προσωπική του εμπειρία. Και έχουν τι καλύβε μέσα... του, οι ψαράδε, ιδιαίτερα τη Φερόνα, έχουν τι καλύβε του, γιατί έχω πάει και τα έχω δει, πάνω στο ποτάμι. Και τα έχουν δει. Τα ξέρουν. Και με μερικού από αυτού έχω κουβεντιάσει. Γι' αυτό και ζητούν, τώρα μου ανοίγεται ένα άλλο θέμα, θα το πω πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και ζητούν οι άνθρωποι που δραστηριούνται στη συγκεκριμένη περιοχή να διευθετηθεί και το ζήτημα των καλυβών, γιατί είναι ένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, εθνικής εμβέλειας, για όλα αυτά που συζητούμε, κύριε Κοντζιά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε για να σας αποδεσμεύσω. Καλώς ήρθες. Με τη βαθιά γνώση που έχετε και με τη βαθιά εμπειρία επίσης που διαθέτετε, τι εκτιμάτε ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα από την πλευρά της γειτονικής χώρας? Θεωρείτε ότι θα κλιμακώσουν τις προκλήσεις? Κοιτάξτε, τι εκτιμάτε? Η Τουρκία έχει ένα σχέδιο. Επικαλείται στρεβλά και αποσπασματικά ορισμένες προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Βρίσκει ένα κενό διεθνώς που αυτή τη στιγμή, λόγω Τραμπ που ασχολείται με τα εσωτερικά του και έχει αποσυρθεί από την περιοχή, η Κίνα δεν έχει μεγάλα ενδιαφέροντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε σχετική παράλυση. Όταν βρει κενό και όταν βρει μια κυβέρνηση που υποχωρεί, τότε πιέζει για να πάρει, αρκούμενη στην πίεση, αυτά που θέλει. Έχει πάρει έναν Μητσοτάκη που δεν απαντά στη τουρκική κυβέρνηση όταν του λέει ότι εγώ θα πάω κάτω από την Νότια Κρήτη το Σεπτέμβρη του 19. Έχει καταγράψει τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας που χασκογελούσαν στις συνεντεύξεις τους όταν, δυστυχώς, όταν μπήκαν οι τουρκικές φρεγάτες στην ΑΟΣ της Κύπρου. Έχουμε δει υπουργούς Έλληνες να λένε ότι οι φρεγάτες που μπήκαν σε ελληνική ορικά ύδατα, ότι τους πήρε ο άνεμος και τους έφερε, και έχουμε δει τώρα να μας λένε ότι φταίνουν τα ρεύματα για τις συντεταγμένες. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση εφόλης της ύλης κάνει πίσω, διότι δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των ζητημάτων, δεν αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία λέει ένα το κρατούμενο, προχωρώ στο επόμενο, φοβάμαι ότι η Τουρκία θα υλοποιήσει την πολιτική της να πάρει πράγματα χωρίς να κάνει επεισόδια. Μάλιστα. Κύριε Κοντζιά, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτήν την τηλεοπτική συνάντηση και επικοινωνία που είχαμε για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια θα σας ευχηθώ. Ξέρω ότι καθημερινά ασχολείστε με πολλά και ενδιαφέροντα. Άλλωστε, πολλά από τα ενδιαφέροντά σας τα μαρτυρούν τα βιβλία σας ακριβώς πίσω από εσάς. Το φόντο είναι εξαιρετικό, κύριε καθηγητά, θα πω. Δεν μπορώ να κάνω άλλο, διότι το σπίτι, όπως έλεγε η κόρη μου από μικρή, δεν είναι σπίτι, είναι η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα και ό,τι κάνετε μέσα από το Πράτο το αναδεικνύουμε, το προβάλλουμε, γιατί καλό είναι να έχουμε αντικειμενική ενημέρωση και να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και την εκτίμησή μου, κυρία Κυριακή. Και τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο λαό του Εύρου και της Αλεξανδρούπολης. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.